Καλησπέρα παιδιά, από Gaming Explorers, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε ένα παιχνίδι το οποίο βγήκε δωρεάν το τελευταίο καιρό, το NBA 2K, το 24. Τώρα όσο μου άρεσε, αν μου άρεσε ή όχι, θα το δούμε σε άλλο βιντεάκι. Αλλά για ακόμα μια φορά πάλι δεν έδωσα φράγκο και θα εξηγήσω τους λόγους σε άλλο βίντεο. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε ένα must have μέρος το οποίο μπορείτε να ανεβάσετε τον παίκτη σας και σε level και σε και τα badges του όλα εύκολα και γρήγορα. Είναι το Sunset Park. Εδώ στο Sunset Park, όπως θα δείτε, υπάρχει ένα clipboard το οποίο παίζουμε κάποιους αντιπάλους. Ο βασικός μας αντίπαλος θα είναι ο Disco. Πάμε λίγο, λοιπόν, να σας δείξω. Είμαι ακόμα, ο παίκτης μου είναι 70 level, γι' αυτό και έρχομαι εδώ πέρα. Όπως σας είπα, ένας πάρα πολύ γρήγορος τρόπος για να αναπτύξετε τον παίκτη σας. Να τον ανεβάσετε όβερα και να ανεβάσετε και τα badges του. Γιατί μπορείς να κάνεις τα πάντα, πάσε, shoot, οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και ένας πολύ καλός τρόπος. Λοιπόν, αυτός είναι ο παίκτης μου. Ακόμα είναι νουμπάς. Είναι 70 level. Το μόνο που έχω ανεβάσει, γιατί χρειάζεται λίγο, είναι το driving dunk, το κάρφωμα δηλαδή. Όχι κάτω από το στεφάνι. Όσοι παίζετε το παιχνίδι το γνωρίζετε. Οπότε μην εξηγούμε τέτοια πράγματα. Και το τρίποντο. Βέβαια είναι στο 82, αλλά ακόμα και στο 77 με 78 μπορεί να κάνει άνετα τη δουλειά του. Επίσης θέλω να πω ότι το βίντεο αυτό έχει να κάνει, αν και δεν νομίζω να έχει θέμα και με άλλους χαρακτήρες, για έναν shooting guard, point guard, εγώ τον έχω στο 6,6 στο ύψος. Εντάξει, λίγο ψηλούτσικος για player, μια χαρά είναι. Συγγνώμη. Όπως είδατε δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, μόνο αυτά τα δύο ήταν ανεβασμένα, όλα τα άλλα ταχύτητα, όλα τα πάντα ήταν ακόμα στην αρχή, γι' αυτό εξάλλου είναι και 70 level. Λοιπόν, και για να πάμε στο main του βίντεο, λοιπόν, εδώ, ο βασικός μας αγώνας για να μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά που είπα πριν όσο αφορά την ανάπτυξη του παίκτη μας, είναι να παίζουμε με τον Disco. Όλοι οι άλλοι δεν σε ενδιαφέρουν. Ο Disco και βασικά μέχρι να πάρεις τον Mr. Maybe. Mr. Maybe και εδώ 5-0. Είναι, ναι, okay. Είναι η ομάδα που, οι συμπαίκτες που θα σας βοηθήσουν σε πολλά park, σε αγώνες, να τα πάτε πολύ καλά. Και να τα βγάλετε και να βγάλετε κάποια quest που βγαίνουν όσο αφορά τα park. Οπότε θα εξηγήσουμε λίγο τη διαδικασία πώς θα σας είναι λίγο πιο εύκολο για να γίνει αυτό. Και επειδή εγώ το έχω βγάλει, θα παίξω με τους παίκτες που σου ξεκινάει στην αρχή, τα λιμά που σου δίνει. Λοιπόν, ο πρώτος μας αντίπαλος είναι ο Disco. Οι συμπαίκτες του ό,τι να είναι, εμείς για ο αντίπαλος μας πάντα θα κοιτάμε να είναι ο Γκρου. Ένας κοντούλης ο οποίος δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Μέχρι να ξεκλειτώσουμε όπως είπαμε με τον Mr. Maybe και τον 5-0. Αυτοί εδώ είναι οι συμπαίκτες που σου δίνει στην αρχή, τους οποίους δεν μπορείς να στηρίζεις και πολύ. Δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο το Tom. Καλά, βάλτε τους όπως θέλετε, απλά μην ξεχνάτε ο δικός σας ο χαρακτήρας να μαρκάρει τον γκρου. Και πάμε να δούμε τον αγώνα. Λοιπόν, τα cutscenes τα οποία τα δύο τα πρώτα μπορείς να τα αποφύγεις, το τρίτο κατά την παρουσίαση, πες το, του Disco, του Τόνι Σφίνου. Και να δούμε πώς θα πάει. Let's get it going.
Ναι, ο τυπάκος είναι καλός στις διεισδύσεις. Εντάξει, είναι και 90 level, αν θυμάμαι καλά. Αλλά εσάς ο βασικός σας τρόπος παιχνιδιού είναι να είστε, μιας και έρχεται πολύ κοντά ο... Έλα. 3. Ο Γκρου, άμα θα δείτε, Cuts and Shoot, Claymore, Deadeye, yeah. Λες η Γκρου, σοβαρά τώρα. Καλά, εντάξει, ήταν και μόνος του. Green Machine. Όλους αυτούς τους αγώνες που θα παίζετε εδώ θα έχετε την ευκαιρία να αναβαθμίσετε το shoot σας, τις πάσες σας, γενικώς τον παίκτη σας. Να πάρετε τα VC σας, να πάρετε τους fans σας. Ναι ρε, Τόνι Σφίνε, πού πας εκεί, για σφίνα. Τόμ. Έτσι. That's my boy. Ευκολάκι. Ωραία. Τον. Μα χαρώ εγώ. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Σας είπα, έχω δει ότι είναι ένας από τους πιο γρήγορους τρόπους. Δηλαδή αντί να παιδεύεστε, άσε ρε. Έτσι μπράβο, να χαρώ εγώ τα αγόρι μου. Σοβαρά τώρα. Δεν πειράζει, θα υπάρχουν και αυτά. Το χάσα εγώ και το βόλο γκρου. Anyway, δεν είναι και τόσο εύστοχος, μην σας ανησυχεί. Όπως βλέπετε, εντάξει. Όσο καλά και να παίξω, δεν υπάρχει περίπτωση να... Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσετε. Δηλαδή θα πρέπει να πάνε τόσο στραβά όλα που λίγο δύσκολο. Ειδικά αργότερα όταν θα ξεκινήσετε, θα ξεκλειδώσετε. Ναι, ρε, για βρή. Όταν θα ξεκλειδώσετε, όπως είπαμε, το Mr. Maybe και τον 5-0, κανένα θέμα. Screen. Μπράβο. 16-7. Καλά πάει. Μη! Πού πας, ωραία Κλεφτόπουλο. Μπράβο το γκρουμ, μπράβο. Posterizer. Γενικώς, ό,τι κάνετε, θα αναβαθμίζετε και με σχετικά πολύ εύκολο τρόπο. Αυτό είναι το καλό παίζοντας με τον δίσκο. Ούτε ψηλή για να σας ενοχλούν στα shoot. Μη. Δώσε ρε. That's my boy. Ευκολάκι. Είναι κοντούλης, δεν μαρκένει πολύ. Δηλαδή, έχεις το σουτ. Οπότε είναι πάρα πολύ καλός τρόπος να αναβαθμίσετε το σουτ σας, να αναβαθμίσετε το drive σας. Το drive όχι τόσο με το συγκεκριμένο, γιατί είναι λίγο γρηγορούλης, αλλά δεν. Μόλις θα πάρετε τους άλλους ψηλούς, όπως βλέπετε εδώ, Claymore, Poster Eye, Slithery, όλα ανέβηκαν. Πήρα και τα VC μου. Μπαμ μπαμ. Πήρα και τους fans μου.
Και έτσι συνεχίζεται. Λοιπόν, αφού περάσουμε τον δίσκο, μετά έχει και άλλους. Όπως βλέπετε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μαζί με τον τελευταίο. Εμάς μας ενδιαφέρουν ακόμα 2 αγώνες. 2 ματσάκια. Ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τους συμπαίκτες που χρειαζόμαστε και για τα άλλα τα πάρκ. Και τους άλλους τους αγώνες. Τάξμαν. Τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν θα βγαίνει σχετικά εύκολα. Δηλαδή δεν είναι από τα παιχνίδια που θα σας ζωρίσουν. Να είστε σίγουροι αυτό. Δεν έχουν δηλαδή κάτι το ιδιαίτερο. Μισό. Λοιπόν, όπως είπαμε, αφού νικήσαμε τον δίσκο, μπορούμε να τον έχουμε σαν συμπαίκτη μας. Οπότε στο επόμενο παιχνίδι, γιατί είναι με τον πάρουμε, 90 level είναι, μια χαρά είναι, θα μαρκάρει τον 89 level. Θα βάλουμε και ένα από τα δύο τα λιμά που μας έμεινε αναγκαστικά να μαρκάρει τον χειρότερο τους, ο οποίος είναι 74 level. Και αυτή είναι μια ομάδα που δεν νομίζω να σας δυσκολέψει καθόλου για να περάσετε και από τον Taxman. Και τώρα ένα από τα παιχνίδια κλειδί, από τα πιο δύσκολα. Από τα πιο δύσκολα γιατί όλοι όπως βλέπετε είναι Power Forward. Ωραία. Είναι δυνατή, στιβαρή, εσύ είσαι shooting guard, point guard, οπότε λίγο με τα rebound, ανάλογα βέβαια και πώς θα χτίσεις τον παίκτη σου έτσι. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά όχι βατό. Τώρα όσο αφορά τους παίχτες, αφού πήραμε τον δίσκο είναι 90 level, θα τον χρησιμοποιήσουμε. Τώρα τον ποιον θα βάλουμε που, ανάλογα με τα level παιδιά, δηλαδή να είναι λίγο πιο προσιτά κοντά τα level ώστε να είναι πιο εύκολη να μπορέσετε να τους διαχειριστείτε. Πιο πολύ θα χρησιμοποιήσετε όμως να κόβετε προς τα μέσα, γιατί είναι αργή, είναι σχετικά αργή. Οπότε αυτή είναι η ομάδα που νικήσαμε και τον Taxman, παίρνουμε και τον Taxman, είναι πολύ καλός και στα κλεψίματα. Οπότε κάπως έτσι μπορώ να θυμηθώ τώρα όταν το έβγαλα πως τους είχα βάλει σαν αντίπαλους, αλλά εντάξει, δεν σας νοιάζει κιόλας και να χάσετε πάλι θα ανέβουν τα μπάτια σας. Εμένα μου χρειάστηκε 3-4 φορές να τους βγάλω, δεν θα σας πω ψέματα. Γιατί δεν μπορούσα να βρω τον τρόπο παιχνιδιού τους. Δεν υπήρχαν και πολλές επιλογές, γιατί και ο δικός μας ο παίκτης δεν έχει και πολλά. Δηλαδή, ένα κάρφωμα, ένα drive στο dunk, shoot βασικά. Αυτή είναι ψηλή, λίγο θα δυσκολευτείτε. Αφού κερδίσετε το Mr. Maybe, δεν είναι, είναι βατό. Είναι βατό. Οι υπόλοιποι είναι απλά για να υπάρχουν. Δεν τίθεται θέμα δυσκολίας. Δηλαδή όλους τους κέρδισα μπαμ 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 μέχρι να πάω στον τελευταίο. Αφού κερδίσαμε τον Power Forward, τον Mr. Maybe στο προηγούμενο game, οπότε μπορούμε να τον πάρουμε και στα συμπαίκτη. Οπότε εννοείται ότι θα τον βάλουμε και θα τον βάλουμε να μαρκάρει το μεγαλύτερο level και τον αρχηγό και καλά της αντίπαλης ομάδας. Και αυτή τη φορά θα πάρουμε τον Taxman. Για μένα είναι καλύτερος από τον Disco, από τον Tony Sino. Έχει καλό κλέψιμο. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ. Τώρα νομίζω ότι και δεν είναι τόσο κοντός όσο ο άλλος, όσο ο Disco. Δηλαδή, αυτή είναι η ομάδα που προτείνω μέχρι να πάτε στον... μέχρι να πάτε εδώ, στον 5-0. Γιατί μετά, αφού κερδίσετε και αυτή την ομάδα, ξεκλειδώνουν τα πάντα.
ξεκλειδώνω τα πάντα, γίνονται όλα πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν, εδώ, alley oops, putbacks, ένα τσίρκο. Δεν χρειάζεται να φοβηθείτε τίποτα απολύτως. Πηδάνε από εδώ, πηδάνε από εκεί. Εντάξει, δεν έχουν κάτι άλλο. Τώρα όσο αφορά την ομάδα, πάλι θα διαλέξω εγώ προσωπικά. Και γιατί με αυτή την ομάδα πέρασα και αβαβά, έτσι, αέρα με αυτούς εδώ. Θα διαλέξω με τον Mr. Maybe και τον... Εντάξει, αυτός φαίνεται ξεκλειδωμένος γιατί τα έχω βγάλει, έτσι, μην μπερδεύεστε. Πούντος, σε ρε. Ανούσιος. Εδώ. The Taxman. Piece of cake. Δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου. Και πάμε στο να παίξουμε αντίπαλοι με τον μπάτσο της υπόθεσης. Με μυστικός 5-0. Και πλέον η ομάδα σου από εδώ και πέρα ανοίγεται σε πολλές περιπτώσεις και στα επόμενα τα park. Είναι μια ομάδα που τη χρησιμοποιώ. Mr. Maybe, φεύγει ο Taxman. Όταν θα πάρουμε το 5-0, τώρα όσο φορά που θα παίξουμε με το 5-0, συνεχίζουμε την ομάδα, όπως σας είπα, Taxman και... Mr. Maybe. Και αυτός δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο ως αντίπαλος, γιατί φυσικά έχει τον Mr. Maybe. Δεν εννοείται ότι θα βάλει τον Mr. Maybe να το μαρκάρει. Και αφού κερδίσετε και εκεί, η επόμενη ομάδα σου, οι συμπαίκτες σου είναι αυτοί εδώ και ο Dead Eye θα είναι σαν ούτε καν Dead Eye. Ούτε καν. Όπως βλέπετε και αυτοί όλοι είναι κοντοί, εσύ έχεις πλέον δύο power forward που κάνουν τα πάντα μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, είναι στο All Star η δυσκολία. Εντάξει, να έχει και λίγο ουσία για να δείτε κιόλας ότι με τη συγκεκριμένη ομάδα τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Και πάμε να δούμε τη συγκεκριμένη ομάδα τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς το δικό μας τον παίχτη που είσαι εδώ, αλλαγή. Όχι εδώ, μαρκάρουμε το αστέρι μας, τον Γκρου. Mr. Maybe, 5-0. Εδώ. Και έχετε ξεκινήσει μέσα, δηλαδή αν έχετε όρεξη να παίξετε κάνα τριώρο, τετράωρο και παίξετε το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα ανεβάσετε αρκετά γρήγορα τους παίκτες σας. Τον παίκτη που έχετε κάνει. Και σε overall και τα badges του. Και όπως είπαμε πριν, θα μπορέσει να κάνει και κάποια quest που βγαίνουν, που αυτό όσο αφορά τους αγώνες στα parks. Για πάμε να δούμε. Παγόρι μου. Όπως βλέπετε όλοι είναι κοντούλιδες και οι δικοί σου παίκτες, λέω, είναι κοντούλιδες, Mr. Maybe. Screen, ωραίο, σπασούλα μέσα. Ποιος θα το μαρκάρει, κυρία του. Oh,
Ναι ρε γκρου, τώρα σοβαρά. Επίσης ο 5-0 παιδιά είναι... Δηλαδή αν έχετε... Φαουλ, μπράβο. Όπως είπαμε, έχετε κάποιον shoot guard ή point guard και θέλετε να του ανεβάσετε τα alley-oop, την μπάσα και όλα αυτά εδώ. Ο τύπος δεν παίζεται. Θα την πιάσει από παντού και θα την καρφώσει. Εντάξει, εννοείται ίσως σε πιο δύσκολο αντιπάλους, ξέρεις, λίγο να δυσκολευτεί, αλλά 7 στις 10. Πασούλα, σηκώ, μπράβο. Έλα ρε. Ρε εσείς, είπα να κάνω βίντεο και κάνετε το παιχνίδι της ζωής σας. Είναι ο κλασικός τρόπος που πες ενάντια στον γκρου. Κατέβασε, μας κάρφασε κιόλας. Απίστευτο. Τέλος πάντων, ακόμα και το ότι κάνουν ένα πολύ καλό παιχνίδι, δεν νομίζω να έχουν να το πω. Δεν φαίνεται να μπορούν, δηλαδή. Έτσι, βέβαια. Είπαμε, είναι η μέρα τους. Έτσι. Φάτον, άρε. Ρε τι και να κάνετε, ρε, δεν σας πιστεύω, αυτό το παιχνίδι περιμένατε, στο βίντεο, να παίξετε καλά. Άλλη. 5-0, baby. Γκρου! Ρε γκρου! Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή μέχρι εκεί, εντάξει. Κάτι παραπάνω. Ναι. Τέλος, αυτό εδώ. Τέλος πάντων. Κάπως έτσι θα πάνε τα παιχνίδια. Κατά 99,9% δεν θα έχετε θέμα. Βλέπετε και άλλα μπάτζες. Δηλαδή ό,τι κάνεις μέσα στο παιχνίδι ανεβαίνει και με σχετικά εύκολο τρόπο. Εδώ. Αυτό είναι. Sunset Park. Το κλειδί για να αναβαθμίσετε τον παίκτη σας γρήγορα, εύκολα, τα μπάτζες του, το overall του, με σχετικά εύκολο τρόπο.
κλπ. Εύκολο τρόπο. Παίζουμε συνέχεια τον δίσκο. Λόγω του ότι είναι ο γκρου από την άλλη, τώρα θα μου πεις τι έχεις πάθει με αυτό το γκρου. Είναι κοντούλης ρε παιδιά και μπορείς να σουτάρεις όπως είδατε και στο παιχνίδι. Μπορείς να σουτάρεις εύκολα μπροστά του και έτσι παίρνεις κάποια από τα μπάντζες σου, δηλαδή Dendai, όλα αυτά εδώ που ευκολύνουν το σουτς όταν έρχεται κάποιος αντίπαλος κατά πάνω σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και το σουτ που χρησιμοποιώ. Προσπάθησα να το κάνω όσο το δυνατόν πιο κοντά έτσι όπως σουτάρω εγώ στην πραγματική μου ζωή, δηλαδή όταν παίζω μπάσκετ. Λοιπόν, Lamar Odom, Patrick Baldwin Jr. Default Swing. Και εδώ είναι η ταχύτητα, το release. Είναι ένα αρκετά smooth shoot. Δεν είναι πολύ γρήγορο. Έτσι, είναι, πώς να σου το πω, όπως θα σούταν στην ουσία έξω ρε παιδιά, στον δρόμο που παίζουμε μπάσκετ, γιατί εδώ πέρα λίγο το NBA το έχει παραχέσει το θέμα. Δηλαδή εγώ ξέρω παίζοντας μπάσκετ, σηκώνεσαι και τους σουτάρεις. Όχι σηκώνεσαι και μόλι στα μίλη σεκόν πρέπει να πατήσει το κουμπί πριν κάνει μπάλα έρθει. Τι σουτάρεις. Πώς. Κάμερα εδώ. Πάπε επειδή βαράει γρήγορα. Είναι λίγο πιο real life στυλάκι για σου. Τουλάχιστον αυτό το προτίμησα εγώ και με βόλεψε πάρα πολύ. Δεν έχετε να χάσετε κάτι. Όπως είπα είναι ένα smooth σουτάκι. Σηκώνεσαι με το που έρθει μπάλα κεφάλι. Release. Το release το έχω στο shoot. Γιατί τώρα στο καινούριο το NBA μπορείς να διαλέξεις άμα θα είναι στο κλείδωμα πότε θα αφήσεις. Στο... εδώ κάνουμε και τη βόλτα μας ή στο jump το έχω στο release, δηλαδή στο όταν σπάει τον καρπό στην ουσία. Δοκιμάστε το, δεν έχετε να χάσετε κάτι. Εμένα με βόλεψε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν, ένα εντάξει μισή ωρίτσα περίπου βιντεάκι. Αλλά ελπίζω να σας βοήθησα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Θα υπάρχουν και άλλα βιντεάκια όσο αφορά έτσι, για το NBA τώρα που είναι και δωρεάν και δεν το πλήρωσα πάλι και χαίρομαι γι' αυτό. Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά.